Οι Υπουργοί Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανήσυχη για τι εξελίξει και πιέζει για την εξέφραση λύση με στόχο τη δημιουργία δύο κρατών για όλο το παρασκήνιο. Θα μα ενημερώσει ο Δημήτρη Καζιωσίβδη. 27 Υπουργοί Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Μιχάλη, υποδέχθηκαν σήμερα στι Βρυξέλλε του ομολόγου του, τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Εξωτερικών τη Παλαιστινιακή Αρχή. Στόχο του είναι να ασκήσουν πιέσει ώστε να αρχίσει μια ειρηνευτική διαδικασία ανάμεσα στι δύο πλευρέ και να τερματιστεί η αιματοχυσία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση Μιχάλη υποστηρίζουν ομόφωνα μια λύση δύο κρατών ανάμεσα mm -hmm. στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, κάτι που απορρίπτει κατηγορηματικά ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Τώρα, σημασία έχει το γεγονό πω παρόντε στι Βρυξέλλε ήταν και οι Υπουργοί Εξωτερικών τη Ιορδανία, τη Αιγύπτου και τη Σαουδική Αραβία, όπου συναντήθηκαν με Ευρωπαίου ομολόγου. Λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε και ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα στου New York Times που αναφέρονται ουσιαστικά στην πρωτοβουλία τη Κύπρου για μεταφορά ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα. Ακριβώ, Μιχάλη, όπω μπορούμε να δούμε, οι New York Times υποστηρίζουν πω Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι Πιέζουν η βοήθεια για την Γάζα να περάσει από Ισραηλινό mm -hmm. λιμάνι. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν πω η πρόταση των αξιωματούχων, προνοή όπω η ανθρωπιστική βοήθεια, όπω μπορούμε να δούμε και στον χάρτη που ετοιμάσαμε, μεταφέρεται από το λιμάνι τη Λάρνακα στο λιμάνι Αστότ του Ισραήλ και από εκεί να μεταφέρεται οδικό στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, στη νότια διόδο τη Γάζα με το Ισραήλ. Μιχάλη, στόχο είναι να μεταφέρεται εκεί η βοήθεια ώστε να γίνεται πιο γρήγορο έλεγχο των φορτίων που απαιτεί. Το Ισραήλ και να μεταφέρεται σε λιγότερο χρονικό διάστημα στου Παλαιστινίου. Από εκεί και πέρα έχει μεταφερθεί μέχρι τώρα, πριν να πούμε, από το λιμάνι τη Λάρνακα ανθρωπιστική βοήθεια 80 τόνων ε, στη Γάζα, μέσω τη Αιγύπτου και το πέρασμα τη Ράφα. Να πούμε, Μιχάλη, και δύο ειδήσει τη τελευταία στιγμή. Mm -hmm. Πριν από λίγο υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Κουμίτσουτακη με τον Αμερικανό Υπουργό Άντωνι Πλίνκερ σε σχέση με τι επιθέσει. Τον Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, στα εμπορικά πλοία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίε από τον τουρκικό τύπο, ενδεχομένω αύριο να οδηγηθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση το νομοσχέδιο για την ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Ε, κάτι που θα ανοίξει βέβαια Μάλιστα. και τον δρόμο για την απόκτηση των μαχητικών F-16 από την Αμερική. Ενώ Μιχάλη νωρίτερα η Τουρκία έδωσε και το, άναψε και το πράσινο Η Συμμετοχή τη Σουηδία στην να το Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Δημήτρη.